Coach, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς σας βρίσκουμε, γιατί το background έχει αρκετό μπάσκετ. Είμαι στο δωμάτιο του σπιτιού. Είναι το δωμάτιο των αγοριών μου. Ωραίο κολλάζ. Τι τους αρέσει περισσότερο, γιατί, coach, από ό,τι ξέρουμε, έχετε 4 παιδιά. Μια ερώτηση ανθρώπινη, θα την διατυπώσουμε αργότερα, για το πώς τα καταφέρνετε με 4 παιδιά και άλλα 15 παιδιά, γιατί παιδιά είναι και παίκτες στο γήπεδο. Αλήθεια, τι τους αρέσει περισσότερο, δηλαδή δεν μπορούμε να εστιάσουμε τόσο καλά πίσω από τη φιγούρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε εσείς λίγο ποιες προτιμήσεις έχουν οι πιτσιρικάδες στο σπίτι. Εντάξει, ο μικρός είναι πολύ μικρός, είναι 3 ετών. Ο μεγάλος μου που είναι σχεδόν 13, του αρέσουν τα πάντα όσον αφορά το παιχνίδι. Παρακολουθεί τα πάντα, δηλαδή Ελλάδα, Ευρωλίγκα, NBA, NCAA, ό,τι έχει. Μάλιστα. Έχει το μικρόβιο. Είναι καλό στην τρίπλα. Του αρέσει τώρα, καλός. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα του αρέσει και το απολαμβάνει. Coach, αλήθεια, τι γεύση αφήνει αυτή η σεζόν, η οποία οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, όσον αφορά την κανονική περίοδο, για τον Άρη, ο οποίος αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα, ειδικά οικονομικής φύσεως. Αλήθεια, εσείς πώς βιώσατε όλο αυτό το ταξίδι? Η χρονιά ήταν πολύ περίεργη. Προφανώς και στην αρχή ελπίζαμε ότι η ομάδα θα έχει καλύτερη πορεία. Θεωρώ ότι είχαμε τα στοιχεία που θα μπορούσαν να μας δώσουν κάποιες νίκες παραπάνω και η ομάδα να μην βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρίσκεται, να παλεύει τις τελευταίες αγωνιστικές. Το ότι επιτεύχθηκε η σωτηρία είναι ο μίνιμουμ στόχος για την ομάδα, γιατί όσοι έζησαν την ομάδα από κοντά, ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία της τελέχωσης της ομάδας. Και αν προσθέσουμε και τα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας, νομίζω ότι η χρονιά ήταν πάρα πολύ περίεργη και τουλάχιστον καταφέραμε να διατηρηθεί η ομάδα στην κατηγορία και να βλέπουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Κύριε Καμπερίδη, όπως αναφέρατε, η ομάδα δεν πέρασε από 40 αλλά από 1000 κύματα και φαντάζομαι ότι στον κόσμο και σε εμάς έφτασαν τα λιγότερα. Υπήρχε κάποια στιγμή που σκεφτήκατε να φύγετε, να αποχωρήσετε από την ομάδα? Γιατί δεχτήκατε και έντονη κριτική. Ναι. Όχι, η κριτική δεν με πειράζει, ούτε οι δυσκολίες. Υπήρξαν κάποιες στιγμές που σκέφτηκα να αποχωρήσω, γιατί θεώρησα ότι εκείνη τη στιγμή θα ήταν το καλύτερο για την ομάδα. Αλλά τελικά πορευτήκαμε μαζί μέχρι το τέλος. Με τα λάθη μας, με την προσπάθειά μας, καταφέραμε τουλάχιστον να πετύχουμε αυτό το μικρό στόχο και με λίγη τύχη πιθανόν να μπορούμε να συμμετέχουμε και στα play-off για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια. Coach, τι είναι αυτό που σας κράτησε στον Άρη, γιατί από όσο γνωρίζω 2 φορές υποβάλλατε την παρέτησή σας, η οποία δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση. Σας κράτησε κάποιος άνθρωπος, σας κράτησε το μέγεθος του Άρη, σας κράτησε ένας απλός φίλαθλος? Ήταν αρκετοί οι παράγοντες. Καταρχάς, όπως και να έχει, έχω αναπτύξει μια σχέση με την ομάδα, γιατί είμαι πολλά χρόνια στην ομάδα και οποιαδήποτε απόφαση τέτοια δεν είναι πολύ εύκολη. Το δεύτερο ήταν ότι πολλοί από τους παίκτες μου ζήτησαν να μείνω και υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι είπαν ότι σε περίπτωση που αποχωρούσα θα σκεφτούνταν να αποχωρήσουν και ήδη και αυτό θα ήταν καταστροφικό για την ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ομάδα δεν μπορούσε να προσθέσει παίκτες. Οπότε η ευθύνη που με βάρανε ήταν πολύ μεγάλη και γενικά και σαν άνθρωπος δεν είμαι άνθρωπος που τα παρατάει εύκολα, οπότε συνεχίσαμε μαζί. Mm-hmm. Σήμερα υπήρχε η άρση ενός μπαν. Πρέπει να ακολουθήσουν ακόμα 7. Αυτό όμως είναι μια ανάσα για τον σύλλογο. Θα σκεφτείτε την παραμονή σας στον Άρη και υπό ποιους όρους για τη νέα σεζόν? Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις? Κοιτάξτε, καταρχάς σημασία έχει να μπορέσει η ομάδα να βρει τον δρόμο της και να χαράξει την πορεία της για τα επόμενα χρόνια.
ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ο προπονητής. Η άρση των ΒΑΝ νομίζω ότι είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα. Το να μπορεί η ομάδα να βγει στην αγορά και να επιλέξει ποιους παίκτες θέλει και να μην περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό παίκτων, όπως και επίσης σχεδόν όλες οι ομάδες στον κόσμο κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να κάνουν μια διορθωτική κίνηση, είτε επειδή μια επιλογή δεν είχε απόλυτη επιτυχία, είτε επειδή υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Καταλαβαίνετε ότι οι ομάδες μέσα στη χρονιά, μια ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, οπότε θα πρέπει να έχει αυτό το περιθώριο. Εμείς δεν το είχαμε φέτος και σε αρκετές στιγμές το πληρώσαμε. Άρα νομίζω ότι η άρση των ΒΑΝ είναι ο πρώτος και πιο σημαντικός παράγοντας για τη στελέχωση της ομάδας την επόμενη χρονιά. Coach, αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι με την ύπαρξη των ΒΑΝ από τη FIBA, των απαγορευτικών για να το πούμε πιο απλά, όσον αφορά τις μεταγραφές, ο προπονητής χάνει λίγο το ρόλο του προπονητή και γίνεται πιο πολύ διαχειριστής. Ποιο ήταν πιο δύσκολο, να πρέπει να επιλέξετε από μια πολύ κλειστή δεξαμενή παικτών που είχαν υπογράψει σε ελληνικό σύλλογο μέχρι το Δεκέμβριο του 19, αν δεν κάνω λάθος, ή το ότι αυτοί οι παίκτες ζήτησαν αρκετά χρήματα, ανέβασαν το κασέ τους με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί και το μπάτζετ του Άρη και να μην μπορεί να κάνει κάποια διορθωτική κίνηση μέσα σε σεζόν. Ποια ήταν η πιο μεγάλη δυσκολία από τις δύο? Είναι διαφορετικές δυσκολίες. Στο πρώτο κομμάτι, είναι οπωσδήποτε δύσκολο να στελεχωθεί η ομάδα όταν υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός παικτών, πόσο μάλλον όταν η ομάδα θεωρείται στην αγορά, στην βασκετική αγορά, αναξιόπιστη. Γιατί πολλοί από τους παίκτες δεν θέλαν να έρθουν, ήταν πολύ διστακτικοί στο να επιλέξουν την ομάδα μας. Τώρα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με τη διαχείριση, όπως είπατε, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ένα είναι ότι ο κάθε παίκτης, καταρχάς, όπως οφείλει, σκέφτεται τη δική του εικόνα και στη συνέχεια την εικόνα της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές έχεις να πείσεις έναν παίκτη για το πώς πρέπει να τον χρησιμοποιήσεις και το πώς μπορείς να το διαχειριστείς. Όταν αυτός ο παίκτης ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει κυρώσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο και κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τα χέρια του προπονητή. Και εκεί πρέπει να μπορέσουμε να του δώσουμε ένα όραμα, να μιλήσουμε στο φιλότιμό του, ώστε να μπορέσει να παίξει αυτό που ζητάμε από αυτόν. Coach, πάμε λίγο Αυτή στο σήμερα. Μεγάλη, είστε ένας άνθρωπος που μπορούμε να σας χαρακτηρίσουμε και ανιχνευτή ταλέντων. Και αναφέρομαι φυσικά στην πρόσφατη θέση που δώσατε στον Νετζίπογλου και εντυπωσίασε τους πάντες. Έχετε στην ομάδα σας τον Σίδηρο Ηλία, ενώ φέρατε και τον Κουζέλογλου, είναι βέβαια λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά, αλλά είχε θέση βασικού. Μπορεί αυτός ο κορμός να σταθεί του χρόνου για τον Άρη με κάποιες απαραίτητες προσθήκες? Γιατί ο κόσμος, όπως ξέρετε, διψάει εδώ πέρα για τίτλους και ειδικά από τον μπασκετικό Άρη τον θεωρεί ότι δεν έχει προβλήματα, πρέπει να πρωταγωνιστεί. Ναι, καταρχάς να πω ότι για τον Ετζίπογλου τον έφεραν στην ομάδα υπεύθυνη των Ακαδημιών πριν από 3-4 χρόνια. Δεν ήταν δική μου επιλογή. Από εκεί και πέρα, το ότι πήρε την ευκαιρία και έπαιξε, την πήρε γιατί την άξιζε, τόσο αυτός όσο και τα υπόλοιπα νέα παιδιά, είτε πήραν τις ευκαιρίες, όπως σε κάποιες περιπτώσεις ο Γιάννης Σιδηροδίας, είτε δεν πήραν τις ευκαιρίες, όπως ο Κώστας Τσιρογιάννης, ο Κυριάκος Βετανίδης, έχουν κάνει μεγάλα βήματα προόδου και πιστεύω ότι μπορούν να στελεχώσουν την ομάδα και να έχουν ενεργό ρόλο στην ομάδα τα επόμενα χρόνια. Για τον Κουζέλο, που αναφέρατε, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά φέτος και θα δούμε αν και εφόσον η ομάδα μπορεί να το διατηρήσει στο ρόστερ της, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα απασχολήσει την αγορά. Coach, είπατε μια μεγάλη αλήθεια, η οποία από τη στιγμή που λέγεται από τον προπονητή του Άρη είναι ακόμα και στο όριο της παρεξηγήσεως. Ότι η ομάδα
στην αγορά μεταξύ των ατζέντιδων έχει χάσει την αξιοπιστία της. Τη χαρακτηρίσατε σχεδόν αναξιόπιστη. Μαθαίνουμε ότι άργησε πάρα πολύ ο Άρης να υπογράψει τον Ετζίπογλου, σε σημείο ώστε να κινδυνεύει ο σύλλογος να χάσει τον παίκτη και να τον αποκτήσει ο Κολοσσός Ρόδου. Για ένα πάρα πολύ μικρό ποσό, το οποίο μπορεί και να μην ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Φοβάστε ότι τα συσσωρευμένα χρέη, τα οποία από ό,τι λέγεται είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, θα είναι πάντα ένα βαρύδι και ότι αν δεν βρεθεί ένας επενδυτής όπως ο Θανάσης Χατζόπουλος του ΠΑΟΚ, ο Άρης πάντα θα υποφέρει και τα επόμενα χρόνια, παρά τον κορμό που είπε η Ευγενία των Έλληνων παικτών. Κοιτάξτε, τα χρέη δημιουργήθηκαν προφανώς γιατί γίνανε κάποια λάθη στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην ομάδα οι οποίοι προσπαθούν να τα διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια πολύ αρνητική συγκυρία. Το ότι δεν υπάρχει κόσμο στα γήπεδα, το ότι οι επιχειρήσεις και οι χορηγοί είναι και αυτοί από τη μεριά τους πιο διστακτικοί, έχει επηρεάσει όλες τις ομάδες και θεωρώ ότι ο Άρης είναι μία από τις ομάδες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο Άρης βασίζεται στον κόσμο του, βασίζεται στη δυναμική του να προσελκύει χορηγούς, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να επιτευχθεί εύκολα φέτος. Παρ' όλα αυτά έγινε μια διαχείριση μέσα από πολλά προβλήματα και από πάρα πολλές δυσκολίες που πιθανόν να μας τύχιζαν έναν δικό μας παίκτη όπως είναι ο Όμηρος ή που πιθανόν να μας τύχιζαν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις με διάφορα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήθηκαν στο αγωνιστικό τμήμα. Αλλά έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει επέλθει μια ισορροπία. Ήταν πολύ μεγάλη ανάσα τα έσοδα από το στοίχημα, τα πρακτικά έσοδα που δόθηκαν στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Και νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει μια θετική προοπτική για την ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Χρειάζεται προγραμματισμός και αγώνας. Μάλιστα. Ευγενία, μια τελευταία ερώτηση από μένα, τουλάχιστον της πολύ γρήγορη. Έτσι όπως ακούμε, coach, συγγνώμη κιόλας, δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα μείνετε και του χρόνου. Είναι αίσθησή μου, κάνω λάθος? Το συμβόλαιο μου τελειώνει. Η ομάδα, όπως είπα και στην αρχή, θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Προφανώς και από τη διάθεση να συζητήσω με ανθρώπους με τους οποίους εργάζομαι εδώ και 10 χρόνια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα πρέπει να παίρνει αποφάσεις για το καλό της ομάδας και όχι με γνώμονα τις προσωπικές σχέσεις που είναι δεδομένο ότι υπάρχουν μετά από τόση τριβή. Πρώτο ο Θεός, αν είμαστε γεροί, μπορούμε να συνεχίσουμε και μαζί, αλλά χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Και κάτι ακόμα για να μην το ξεχάσω, coach, είστε στη μειοψηφία των 5 ομάδων που δεν άλλαξαν προπονητή, ενώ έχετε θέσει 2 φορές την παραίτησή σας στη διοίκηση. Πώς το σχολιάζετε αυτό, ότι 7 ομάδες έχουν κάνει τουλάχιστον μία αλλαγή? Δυστυχώς, αυτή είναι η μοίρα των προπονητών. Κρινόμαστε όλοι από το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ σίγουρος ότι όσοι προπονητές έχασαν τις δουλειές τους δούλευαν σκληρά και για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, για διάφορες ατυχίες που μπορεί να είχε η ομάδα τους, χρεώθηκαν αυτή την αποτυχία. Είναι στη μοίρα των προπονητών. Εμείς είχαμε κάποιες δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η ομάδα και η διοίκηση της ομάδας έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και έτσι προωθήκαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Coach, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στην εκπομπή. Ευχόμαστε τα καλύτερα πραγματικά. Καλή δύναμη και στον Άρη και σε εσάς. Και τα ξαναλέμε σύντομα.